Γεια σου, παπά! Παπά! Φυλάκια ρουφιχτά, γεια σου, παπά! Παπά! Πάμε, μωρή παιχτούρα! Αν έρθω, θα έρθω μόνο για σένα! Δεν το πιστεύω, δεν πιστεύω ότι είμαστε εδώ και το βλέπουμε από τον καναπέ μας. Δεν το πιστεύω. Είναι φοβερό να το βλέπεις και να ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε. Πού ξέρεις το Φάνης. Ο Φάνης είναι ο κεντρικός Τζέι. Είναι φίλος σου δηλαδή αυτός ο Φάνης. Φίλος μου, γνωστή, ναι. Είμαι σίγουρος ότι από όλους εδώ, εσύ είσαι αυτός που θα ήθελε περισσότερο αυτή τη στιγμή να είναι εκεί. Γιατί το πιστεύω αυτό. Όχι, κάνεις λάθος. Το φας, λέει. Κάνεις λάθος. Η πρόταση που μου κάνανε, τα παιδιά ήταν φανταστική. Ήταν απίστευτη. Ίσως άντε και πιο ακριβή. Μην το λες αυτό, γιατί ο Τζέιμς είπε ότι είχε την καλύτερη. Ναι, αλλά εμένα με πέρανε... 11 χιλιάρικα ακούσαμε. Ωραία, εμένα με πέρανε πριν 3 μέρες τηλέφωνο, οπότε είναι λίγο πιο παραπάνω. Εμείς πήγαμε, Γιώργο, δεν είμαστε να βγαίνουμε 4 και 5 φορές, Γιώργο. Εμείς πήγαμε μια φορά, γράψαμε ιστορία και γυρίσαμε. Εγώ νομίζω ότι θα μπει στο τέλος. Έτσι πιστεύεις. Ναι. Μήπως πάει ο διπλανός σου, αυτός κάτι και αφήσει στη μέση το All Star, άντε. Όχι, αδερφέ, άμα πας, εδώ στην παραγωγή, άμα πας, έχω έρθει. Εντάξει, δώσε. Α, είναι ένα συν ένα πρόβλημα. Δώσε. Να τα. Με μένα θα σε τα βάλεις εκεί. Όχι, να τα βάλω με σένα. Θα σε προστατεύω εσένα. Θα σε προστατεύει. Το έχω ράψει τον εφικό μου, απλά δεν έχω καλά να το δω. Η δουλειά μου δεν έχει ρόχα. Έλα να το να πάμε λίγο. Αυτή είναι μια άλλη. Για τον Άι Μαρία. Εγώ άλλη βλέπω. Είναι σίγουρα. Τι είναι, σε έχει λίγο αλλάξει. Αν την έβλεπα στην παραλία εκείνη τη στιγμή, είχαμε συστηθεί από την αρχή. Για όλα μια καινούργια αρχή. Είναι καλό παιδί και είναι και μαχήτρια. Εντάξει, είναι καλό παιδί η Μαρία. Θα ήθελα να μπει στο Βρυσίδα, να δω Βρυσίδα Μαντονά. Δεν το σκέφτηκε η παραγωγή αυτό. Ανδριάννα Καγιά. Καλώς ήρθες, Ανδριάννα. Από το Ατρίγιο Αδρίγιο. Η Ανδριάννα, να ξέρετε, μου είχε δώσει το θέμα της Μης Αφροδίτης. Η Μης Αφροδίτη 2020, μου είχε δώσει το θέμα του 2021 εγώ, για Μης Αφροδίτη, και είχε και μου το έδωσε. Γιατί ήμουν η επόμενη Μης Αφροδίτη. Στάθη, δεν μπορώ πραγματικά να ξεχάσω τη στιγμή που κερδίζεις εσύ το ύφος της Μαρίας Αντωνά. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Εντάξει, τώρα πού να φανταστείτε, εγώ πέλα ξέρεις ότι την παίρνει η κάμερα. Αλλά ήταν φοβερή η αντίθεση συναισθημάτων. Ο Φάνης η Μαχάβη και δηλαδή το κάνει! Μπαίνουμε το δεξί, οι μαχητές! Χαίρεστε με τους μαχητές! 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 Και η άλλη έχει πάει 4 φορές και δεν μπορεί να κάνει λέτε τις φεντόρα. Δεν σας πιστεύω. Θα σας περιλάβει το fan club της Δαλάκα, θα σου πω εγώ. Η πιο ωραία στιγμή που ζήσατε. Όταν αλλάξουν οι ομάδες το 21, που ήμασταν παρέα με αυτόν εδώ, και μεγάλη κουβέντα θα πω τώρα και με τον Κόρο, περνάγαμε βασιλικά, ζάχαρη. Μόλις έρχεται ο Μπόγδανος λοιπόν, κάτι γίνεται, και αρχίσαμε και τσακωνόμασταν. Και έγινε πανικός. Η μεγαλύτερη στιγμή που έρχεται στο μυαλό μου είναι η νίκη που κάναμε για το Μαϊάμι. Ο Σάκης και τα λοιπά, που πήγαμε Μαϊάμι και ήταν ο Γιώργος μαζί μας. Κάτι είχε γίνει τότε με το Σάκη και δεν ήρθε ο Γιώργος, ούτε η Καρολίνα. Τι είχε γίνει με το Σάκη? Κάτι. Και πήραμε τον Κόρο, φαντάσου. Για να μην πάρουμε τον Ασημακόπουλο. Εμένα η στιγμή του Σερβάρου που έζησα ήταν δύο. Μία ήταν στην Ένωση, γιατί ήρθα πιο κοντά με τον Σπύρο. Και κοιμήθηκα στην αγκαλιά του μέχρι να γίνουν τα γυρίσματα και να σταματήσει η βροχή. Το πρώτο φιλί πότε έπεσε? Είχε μετά από ένα αγώνισμα μετά που στη θάλασσα με άρπαξε και με φίλησε μετά από ένα παιχνίδι. Ναι, τότε. Μ' άρπαξε και έπαιρνα εγώ την παντάδα μου και με πάει με φιλάει και έκανε. Κάτι που κάνω δεν κρατήθηκα, ρε παιδιά, τόσο καιρό. Παιδευόμαστε. Για πρώτη φορά σε ελληνικό Survivor, από την κυρία εδώ, παίχτηκε το... Blight Side. Που παίζονταν πάντα στο αμερικάνικο, δεν έχει ξαναγίνει σε ελληνικό Survivor, και ήταν η πρώτη φορά που έκανε Blight Side. Και έφυγε ο Αρσενίου. Έφυγε ο Αρσενίου, γιατί το περίμεναν. Θα να βγει η Μυριέλα. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέτε το μεταξύ. Είναι όταν η ομάδα έχει κανονίσει. Μια ομάδα έχει κανονίσει να βγει ένας υποψήφιος. Όλοι πιστεύουν αυτό. Όλοι πιστεύουν ότι θα βγει αυτό, πάνε να ψηφίσουν. Και τελικά μια μικρότερη ομάδα αλλάζει την ψήφο τη τελευταία στιγμή. Μια μικρή ομάδα και βγάζει έναν άλλον και μένουν όλοι. Α, το blind side. Blind side. Αυτό το κάναμε το Στάθη στο δικό μας 2 ή 3 φορές το έχουμε κάνει. Μπράβο, κάνει αυτό που σου είπα. Μπράβο. Τι κάνει? Τη είπα ότι ό,τι και να κάνεις, θέλω να πάρω να αποδείξεις. Γιατί εγώ έκανα τα πάντα στην καλύτερα. Ξύλα, αλάτι, τα πάντα. Έκανα τα πάντα. Δεν καθόμουν δευτερόλεπτο
και δεν με τραβούσε η κάμερα. Οπότε δεν φαίνονταν ποτέ ότι ο κόσμος δεν ήξερε ότι εγώ κάνω δουλειές. Για φέτος τους έχουν βάλει άλλα φίλτρα, Τι νοείς. Τους κάνουν πιο μπλερ εδώ πέρα τα πρόσωπα. Θα παίξεις στο Netflix. Τους κάνουνε φώτος. Κοίτα εδώ το κιού. Γίνεται να είτε δύο πρόσωπο. Για τον να πιστεύετε ότι θα πάει μακριά. Αν έχει φτιάξει ήδη την κλίκα της, γιατί έχει πολλούς γνωστούς, θα πάει μακριά. Λείπει ένας παράγοντας από το παιχνίδι. Η στήριξη του κόσμου στον παίκτη που συμπαθεί. Ξέρεις με να μην έχεις το φόβο του κόσμου, το φόβο της κρίσης. Το φόβο της κρίσης. Ξέρεις τι θα γίνει εκεί. Δεν παίζω με τον κόσμο, παίζουν όλοι μεταξύ τους. Θα μου απαντήσετε κάτι με ειλικρίνεια. Πιστεύετε ότι οι παίκτες που είχαν αποβληθεί έπρεπε να ξαναμπούνε? Εγώ θα ήθελα να δω και το Τζολάκι που είχε κλέψει ένα καφέ στο Φερόσο. Τόσο πιο αδικημένος, ρε. Με μια γουλιά καφέ, καημένος. Μια γουλιά καφέ που βρήκε καφέ πεταμένο. Λέγανε κινητά, και τρία καπνού τσιγάρα. Με γεύσεις. Κούριερ, κανονικά. Με γεύσεις ήταν τα τσιγάρα, παρακαλώ. Ναι, είχαν και αγαπημένες, ναι, είχαν και αγαπημένες γεύσεις. Ήταν τόσο εύκολο να κλέψεις? Όχι, δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν πιο σκεψιότερο θάρρος, θράσος. Μια χαρά περάσε. Το μόνο που σταμάτητε έτρωγε βέβαια ήταν ο Τριαντάφυλλο. Ήθελε να πάρει δυνάμει γιατί τραγουδούσε στα Γιονέρη μετά. Ναι, αλλά το βλέπει για να τραγουδήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα παιδιά έχουν ξεχωρίσει. Είναι προσωπικότητε. Δηλαδή, βλέπω και ο σχολιασμό που κάναν τώρα. Οι ρόλοι που δεν ήταν τελικά ρόλοι, ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πραγματικά περσόνε ένα και ένα. Αυτά που λέγανε. Δεν ξέρουν πώ θα εξελιχθούν οι καινούργοι. Θα βγάλουν περσόνε. Του λέω του Μαρτίκα θέλει να πα. Έλα, παραδέξου το θέλει. Και γνεύρισε είδα και λέει. Ναι, αν θέλει να χωρίσει, φυσικά θα πάει. Δημοκρατία έχουμε. Αγγελική, εσύ δεν ξαναπήγαινε στο celebrity αν και εφόσον, ας πούμε, γινόταν ένα δεύτερο του χρόνου. Πάλι. Στο survivor θέλει να πάει. Λέμε, παιδάκι μου, survivor δεν θα πάει. Πιστεύεις ότι το celebrity θα γίνει? Κοίταξε. Εμένα θέλω να καταλάβω αν έχει την ίδια αίσθηση με τους πρώην παίκτες του survivor, αν την έχει και ένας άλλος άνθρωπος που είχε σε ένα άλλο παιχνίδι. Παιδιά, εγώ βλέπω ακόμα τα βιντεάκια που έχω στο τηλέφωνό μου και τις φωτογραφίες. Και συγκινούμε απίστευτα. Καταρχάς, ερωτεύτηκα τον τόπο εκεί, αυτό το μέρος το υπέροχο. Και εσείς τον Άγιο Δομήνικο ήσασταν? Ναι. Ήμασταν δίπλα στις πίστες του Survivor, ήταν το κάμπ μας. Έχει πάει ο Τσούργκ και Καβατζός στο μέρος. Εκεί ακριβώς. Και έχει φτιάξει το στούντιο. Και σπίτι. Και σπίτι έχει κάνει ο Ατζούν. Είναι μια τεράστια έκταση εκεί, η οποία είναι δική του. Και μέσα εκεί υπάρχουν όλα τα παιχνίδια και άλλα παιχνίδια. Πέρασες ωραία δηλαδή για να βλέπεις τα βίντεο? Πέρασα καταπληκτικά. Ναι. Πέρα από το μέρος που είναι πανέμορφο, και η εμπειρία αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία για μένα και κάναμε πράγματα τα οποία ήταν ακραία, πραγματικά ακραία, δηλαδή πέφταμε από 40 μέτρα, κάναμε ελεύθερη πτώση. Εγκαλιάζατε τις πιθονές, αυτό είναι και το ακραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί πιστεύεις ότι δεν είχε έτσι την αναμενόμενη υποδοχή, αγάπη από τον κόσμο? Δηλαδή, τι ήταν αυτό που δεν το έκανε να ξεχωρίσει, σε απόδοση μιλάω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμένα με στεναχώρησε αυτό, αν και έχω ακούσει πάρα πολύ ωραία σχόλια από τον κόσμο, από όσους το παρακολούθησαν. Δεν έδειχνε καθόλου, εγώ τα είδα μετά, δεν έδειχνε καθόλου τη ζωή μας εκεί μέσα και τις δυσκολίες που περάσαμε, το οποίο είναι ένα πολύ ανθρώπινο κομμάτι που ο κόσμος θέλει να το δει. Δηλαδή, εμείς περάσαμε τυφώνες. Περάσαμε καταιγίδες, τρέχαμε να σωθούμε. Έγινε μια τεράστια καταστροφή στον Άγιο Δομήνικο. Αλήθεια λέει. Δυστυχώς έφυγε κόσμος εκείνες τις μέρες. Πλημμύρισε το κάμπ μας, οι εγκαταστάσεις όλες. Δεν τα είδαμε ποτέ τηλεοπτικά όλα αυτά. Όχι, είναι δυνατόν. Έκανε focus δηλαδή σε άλλα σημεία του παιχνιδιού. Δεν ήταν reality, παιδιά. Ήταν ένα project το οποίο ήθελε να δώσει χαρά και γέλιο στον κόσμο. Ναι. Και ίσως αυτό ήταν κάτι, ξέρεις, διαφορετικό. Και ήταν και το πρώτο που είδαμε, οπότε ο κόσμος δεν ήξερε ακριβώς τι να περιμένει.